κόσμο του Όφη ότι ο εραστέχνης Όφη Έγκαιρα έχει εκπονήσει μια μελέτη που αφορά μια πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου, τόσο στο, από πλευράς λογοτάπητα, όσο και από πλευράς κερκίδων και οι βασικοί άξονες για να ανακαινήσουμε το γήπεδο είναι τρεις. Αντικατάσταση του λογοτάπητα. Συναποφασίσαμε σήμερα, στη μελέτη υπάρχει πλήρης μελέτη και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Και μάλιστα μπορούμε, αν υποτεθεί ότι τη Δευτέρα ξεκινάμε, μέσα σε δύο εβδομάδες, το πολύ 20 μέρες, να έχει αντικατασταθεί ο νυν χλωοτάπητας και να τοποθετηθεί ο καινούριος. Δεύτερον, κερκίδες. Οι κερκίδες χρειάζονται ένα lift γενικότερο από πλευράς χρωματισμών, μονώσεων και γενικά τα καθίσματα πρέπει να αντικατασταθούν και να τοποθετηθούν και καινούρια. Υπάρχει μια σκέψη να τοποθετηθούν και διάφορα κυκλειδώματα, όχι με την παλιά μορφή που υπήρχαν, στις κερκίδες 1 και 4-5, αλλά με εκείνο το πλαστικό που προστατεύει, εν πάση περιπτώσει, να πεταχτεί οποιοδήποτε αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με τους πυλώνες και με τα σκέπαστρα. Πράγματι χρήζουν μιας ανακαίνησης, υπάρχει η μελέτη και εφόσον χρηματοδοτηθούμε από την πολιτεία που πιστεύω ότι θα δώσει τα λεφτά, τα χρήματα που απαιτούνται, μπορούν και εκεί να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, έτσι ώστε μέσα σε ένα δίμηνο το πολύ από σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Οι αποδυτηριακοί χώροι δεν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή λειτουργούσαν οι ακαδημίες εδώ οι δικές μας, συντηρούσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε. Χρειάζεται όμως και εκεί ένα lifting και χρειάζεται και μια νέα ανακατανομή, ανακατάταξη θα έλεγα, των χώρων υγιεινής που υπάρχουν μέσα και των αποδυτηριακών χώρων. Όλες αυτές οι εργασίες έχουν προβλεφθεί στην μελέτη που έχει εκπονηθεί και μπορούμε, σας είπα και πάλι, εφόσον από Δευτέρα μας δώσει το πράσινο φως η πολιτεία για τη χρηματοδότησή τους, να ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες και όπως είπα και στον κύριο Δήμαρχο, μπορεί σε δύο μήνες μέσα και πολύ είπα να έχουν τελειώσει όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου το γήπεδο να είναι σε πλήρη διάταξη, σε πλήρη λειτουργία για να υποδεχθεί πλέον την ομάδα μας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Υπάρχουν πιθανότητες πρώτον να μην δοθεί βοήθεια από την πολιτεία και δεύτερον να μην είναι έτοιμο το γήπεδο για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, η επαφή που είχα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ θετική από πλευράς και του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα. Χθες τηλεφωνήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα και μου είπε ότι το βλέπει πολύ θετικά η πολιτεία. Τώρα έκανα μια προσπάθεια να ξαναεπικοινωνήσω. Θα γίνει όμως αυτή η προσπάθεια και σήμερα και με τον κύριο Δήμαρχο, τον νέο πρόεδρο. Αλλά από ό,τι σας είπε και ο Δήμαρχος, μάλλον από εβδομάδα θα πάμε Αθήνα να ξαναεπισκεφθούμε το Υπουργείο προκειμένου να συντομεύσει τη χρηματοδότηση των εργασιών που προβλέπει η μελέτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τις ακαδημίες του Συλλόγου. Υπάρχουν πολλοί γονείς που ρωτάνε. Πλέον μετά για την επιστροφή της ομάδας στο γήπεδο στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, τι θα γίνει τη νέα χρονιά? Βεβαίως, ένα θέμα σοβαρό. Ήδη το έχουμε συζητήσει με τον νέο πρόεδρο και με τον Νίκη του Παπαβασιλείου. Σκέψεις είναι οι ακαδημίες, μάλλον να αξιοποιηθεί ο χώρος του Λίντο προκειμένου να φιλοξενήσει τις ακαδημίες. Θα δούμε και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, θα ζητήσουμε τα απαραίτητα χρήματα που απαιτούν για αυτήν την νέα δομή που θα πάρει το γήπεδο. Διαφορετικά έχουμε και αναλαχθηλίσει το ΒΑΚ, το τέταρτο γήπεδο. Όλα αυτά θα τα βάλουμε στο τραπέζι των συζητήσεων από Δευτέρα και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα προχωρήσει και αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει σκέψη, πρόεδρε, να μπει χλωοτάπητας φυσικός, δηλαδή στο Λίντο? Όχι, στο Λίντο δεν μπορεί να μπει φυσικός χλωοτάπητας, θα μπει πλαστικός χλωοτάπητας, αυτή είναι η σκέψη. Και θα γίνει και μια επανασπορά, αν θέλετε, μια νέα διαδικασία εργασιών στο φυσικό χλωοτάπητα, που είναι το τέταρτο γήπεδο στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Πολύ ωραία.